ξέρεις και τους δύο τώρα, και τις δύο ομάδες. Τους διασύμους όχι τόσο καλά όσο ξέρεις τους μαχητές. Τι πιστεύεις ότι θα προκύψει μέσα από αυτή την ένωση? Καταρχήν θεωρώ ότι οι κινήσεις που κάνει ο Τσάνγκ με τον Μάριο για αρχή και ο Κωνσταντίνος, όχι ακόμα, αλλά θα το εκφράσει, είναι κάτι που ακολουθούν σωστά μια στρατηγική. Ποιες κινήσεις, για να διευκρινίσουμε οι κινήσεις, για αυτούς που δεν έχουν δει κάτι. Εγώ αυτό πιστεύω ότι θα προκύψει, γιατί έχουμε συζητήσει κάποια πράγματα με τα παιδιά πριν αποχωρήσω, είναι ότι θα προσεγγίσουν πολύ προς τον Γιώργο τον Αγγελόπουλο. Δηλαδή, περίμενε μισό λεπτό. Εσύ θεωρείς δηλαδή ότι έχουν αντιληφθεί τον γκέλ που έχει ενδεχομένως ο Αγγελόπουλος και θα πάνε επί τούτου? Εμείς είχαμε κάνει μια συζήτηση πριν να αποχωρήσω, ότι εγώ σε περίπτωση πώς θα κινηθώ εγώ στην Ένωση, γιατί μιλούσα με τα παιδιά, ότι για μένα ο πιο εύκολος στόχος να προσεγγίσει ήταν ο Γιώργος. Γιατί ο Γιώργος είναι ένας παίκτης ο οποίος αυτόματα ψηφιζόταν από την άλλη ομάδα, οπότε ήταν ένα πολύ εύκολος ψήφος να έρθει προς τα εμάς, έχοντας και το παρελθόν ότι είναι μαχητής. Οπότε ήταν πολύ εύκολο να προσεγγιστεί σαν ψηφοφορία, σαν άνθρωπος. Δεν είναι όμως λίγο παράλογο αυτό που μου λες? Δηλαδή, φάγατε τον Αγγελόπουλο στην αρχή, τον στείλατε στην απέναντι ομάδα. Συνειδητοποιήσατε ότι είναι πάρα πολύ καλός και δυνατός παίκτης. Τώρα εσύ έχεις συνειδητοποιήσει ότι έχει και γκέλ. Θα πάτε απέναντι για τον πλευρίσετε. Όλο αυτό μου κοίταξε, βγάζει. Είναι στρατηγική. Μα το λέμε, είναι ανοιχτό. Δεν το αρνούμε, παιδιά, αυτό. Αλλά να ξεχνάς ένα πράγμα. Όταν εμείς κάνουμε τις συζητήσεις μέσα και τα παιδιά, ή πώς βλέπετε τον Τζάνγκ που είπε στο πάρτι και μίλησε ότι κατάλαβε, δεν ξέρουν τι συμβαίνει έξω. Και εγώ όταν συζητούσα με τα παιδιά, δεν ξέραμε έξω τι γίνεται. Τώρα να μου το πει κάποιο και το καταλαβαίνω, γιατί βλέπω και εγώ έξω τι γίνεται. Εκείνη όμως οι συζητήσεις που κάνουμε είναι με βάση τη στρατηγική πώς θα επιβιώσουμε. Μέσα στην ομάδα, λοιπόν, εμείς, δηλαδή. Όταν λοιπόν εμείς πάμε με δύο αριθμούς μείον, τότε ήταν 8 και ήμασταν 6, πρέπει να βρούμε δύο ψήφους να σοβαρίσουμε. Ή ένα να πάει 7-7. Ο πιο εύκολος ψήφος για να προσεγγιστεί ήταν ο Γιώργος. Μια ερώτηση. Πρέπει όλοι οι παίκτες να μάθουν την ψήφος. Η ψήφος. Ναι, και εγώ τώρα θέλω να το πω, αλλά ναι. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Σας ενδιαφέρει καθόλου, εσύ δηλαδή που ήσουν μέσα στο παιχνίδι, ενδιαφέρει κανέναν από αυτούς που συμμετέχουν σε ένα παιχνίδι που ξέρουν ότι το βλέπει ο κόσμος να είναι αρεστός? Δηλαδή το σκέφτεται αυτό? Αν το κάνει Ο λόγος λοιπόν που δεν ξεγελάει κανένας, είναι γιατί είναι πολύ χρονικό διάστημα που κάποια στιγμή και μετά δεν σε ενδιαφέρει, δεν το καταλαβαίνεις. Ξεχνάς, δηλαδή, δεν το καταλαβαίνεις. Ναι, γιατί πεινάς, δεν έχεις κάνει μπάνιο, σκέφτεσαι τα αγωνίσματα, είναι πολλά. Δηλαδή δεν έχεις τώρα να σκεφτείς ακριβώς πώς θα κινηθείς. Okay. Πρέπει να έχεις αποφασίσει πριν μπει στο παιχνίδι πώς θα λειτουργήσεις. Εγώ το ήξερα αυτό πριν, ήξερα πώς θα λειτουργήσουμε στο παιχνίδι και έτσι έλεγα ότι θα είμαι. Δεν μπορείς μέσα στο παιχνίδι ξαφνικά να αποφασίσεις πώς θα κινηθείς, γιατί εκεί φαίνεται η διπροσωπεία σου ή φαίνεται ο τρόπος με τον οποίο. Ναι, μην μπερδεύεις το διπρόσωπο με τον μπορούμε να λύσουμε και να προσαρμόζουμε στα δεδομένα. Ναι, παίζει και αυτό. Διαφορά, παιδιά. Θα βάλουμε μια τελεία στη συζήτησή μας.